Για πάμε λοιπόν να δούμε τα υλικά μας. Κόκκινες λαχανοτολμάδες. Τι θα χρειαστούμε? Λοιπόν, θα χρειαστούμε ένα μεγάλο κόκκινο λάχανο, 500 γραμμάρια μοσχαρίσιο κιμά, 250 γραμμάρια ρύζι καρολίνα, ένα κρεμμύδι μεγάλο, 2-3 κρεμμυδάκια φρέσκα, μία σκελίδα σκόρδο προαιρετικά. Εγώ σήμερα, ας πούμε, εδώ δεν έχω βάλει. 200 ml ελαιόλαδο, 200 ml λευκό κρασί, 2 καρότα τριμμένα στον τρίφτη, αρωματικά βότανα, αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι, από μισό λεμόνι το ξύσμα, νερό ή ζωμό λαχανικών, για τους λαχανοτολμάδες αυτά. Τώρα για την κρέμα αυγολέμονο, 4 κουταλιές της σούπας αλεύρι, 4 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 1 λίτρο ζωμό από τους λαχανοτολμάδες, που έχουμε βράσει. Είναι αυτό εδώ βεβαίως, που έχει βράσει, θα μας το εξηγήσει σε πολύ λίγο. 2 κρόκους αυγών, χυμός από 2 λεμόνια, ξύσμα από 1 λεμόνι, αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Τώρα για το αρωματικό το λάδι, γι' αυτό εδώ το πράσινο. Αυτό τέλειο που έχουμε βάλει και σε άλλα φαγητά. Ναι. Θα χρειαστούμε 300 ml σπορέλαιο ή ηλιέλαιο, 200 γραμμάρια φρέσκο άνηθο, εγώ έχω κάνει λάδι από άνηθο σήμερα, και 200 γραμμάρια baby σπανάκια. Πολύ ωραία. Πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, και επειδή ξέρω ότι τώρα που κλειστήκατε όλοι και πιο νωρίς σπίτι, έχετε φάει πολύ το Σαββατοκύριακο, τα delivery πήραν φωτιά. Ωραίο φαγητό για Δευτέρα, να μην είναι και πολύ βαρύ. Θεωρώ ότι είναι ελαφρύ. Σωστά. Είναι ένα φαγητό το οποίο το αγαπούν όλοι. Σωστά. Μικρή και μεγάλη. Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Πάμε να ξεκινήσουμε και να μου πει τι λάχανο έχει πάρει. Έχεις πάρει το μόβ το λάχανο. Λοιπόν, έχω πάρει το μόβ το λάχανο. Ωραία. Θα δείξουμε. Εγώ έχω ήδη εδώ ετοιμάσει κάποια πράγματα. Ωραία. Γιατί έχει αρκετές Παρασκευές. Λοιπόν, αν το δείξουμε λίγο εδώ. Ξεκινάμε από το λάχανο, λοιπόν. Ναι. Και η βέβαια αυτό. Γιατί το μοβ, αν δει κάποια κυρία το πράσινο, δεν το θέλουμε. Φυσικά ωραία, και το θέλουμε. Όποιο χρώμα λάχανο θέλουμε. Φυσικά και το θέλουμε. Αν βγαίνει και σε ροζ, πάρε το σε ροζάκι. Πώς λοιπόν, λοιπόν, το βάζουμε μέσα. Θα σου πω τώρα μέσα. Λοιπόν, έχουμε πάρει το λάχανο. Θα το δείξω εδώ. Καλέ, τι ωραίο που είναι, ωραίο χρώμα. Λοιπόν, και έχω κάνει εδώ μία εγκοπή. Το έχω κόψει. Το έχω πάρει, το έχω βάλει μέσα στην κατσαρόλα, σε αυτή τη μορφή, μέσα, και το βράζω. Σιγά σιγά λοιπόν, αρχίζουν και ξεκολλάν τα φύλλα και γίνονται έτσι. Να δείξω ένα εδώ, να το βγάλω, να το δείξουμε. Ωραία. Να το, τόσο απλό. Βγάζοντας λοιπόν το φύλλο, ναι, το έχουμε το μέσα. Φαίνεται από μόνο τους. 10-15 λεπτά. 10-15 λεπτά. Εκεί. Ωραία. Αρχίζουν και βγαίνουν. Εν τω μεταξύ βγαίνουν όλα σήμερα. Μικρόφωνα, ακουστικά. Όχι, είναι μάσκες. Αυτά τα μέτρα πρέπει να είμαστε έτσι. Το κατανοούμε. Λοιπόν. Το καταλάβαμε αυτό. Ωραία. Λοιπόν, 10-15 λεπτά. Έχει δείξει πως το κόβουμε, ναι, από πάνω και δείχνει πως παίρνουμε και το φύλλο. Το έχουμε κόψει λοιπόν στη μέση, το βάζουμε να βράσει και μόλις αρχίσουν και ξεκολλάνε ένα-ένα τα φύλλα, τα βγάζουμε και κόβουμε μέσα τους μίσχους. Αυτή τη διαδικασία μπορούμε να την κάνουμε 3-4 φορές. Ωραία. Ξανά το ίδιο μέχρι να έχουμε όλα τα φύλλα που θέλουμε. Πολύ ωραία. Υπάρχουν και μεγάλα. Υπάρχουν και μεγάλα λάχανα. Λοιπόν, εδώ τώρα θα δείξουμε λίγο τη γέμιση. Εγώ έχω έτοιμη, θα δείξουμε και πώς γεμίζουμε το λάχανο. Υπέροχα. Λοιπόν, τι τσιγαρίζουμε εδώ. Έχεις βάλει το κρεμμυδάκι ψιλοκομμένο. Έχω βάλει ελαιόλαδο. Α, το κρεμμύδι. Ναι. Προσθέτω το τριμμένο το καρότο, συγγνώμη. Θα δείτε σήμερα ότι η λαχανοτολμάδα είναι μια απλή συνταγή. Αυτό μου έλεγε και την Παρασκευή που μου είπε ότι θα φτιάξει. Μην έχετε στο μυαλό σας κάτι πολύπλοκο. Είναι πολύ εύκολο. Μπορεί να το κάνει ο καθένας. Ωραία. Είναι λίγο μπελαλίδικο γιατί έχει πολλές Παρασκευές. Δηλαδή να φτιάξουμε το λάχανο, να γεμίσουμε. Αλλά αξίζει τον κόπο. Σωστά. Για μια φορά τη βδομάδα είναι υπέροχο. Λοιπόν, κιμά έχεις βάλει μόνο μοσχαρίσιο. Έχεις πάρει. Μοσχαρίσιο έχω πάρει εγώ. Μοσχαρίσιο. Μόλις μαλακώσει λοιπόν το καρότο και το κρεμμύδι. Προσθέτουμε τον κιμά. Ωραία. Βάζουμε λοιπόν το μοσχαρίσιο κιμά. Το τσιγαρίζουμε κανονικά μαζί με το. Και συνεχίζουμε. Και το ναι. Συνεχίζουμε το τσιγάρισμα. Θέλω να κάνω μια κουτί ερώτηση. Παρακαλώ. Εσύ τους έχεις κάνει εδώ με κιμά. Να τους δείξω ξανά. Εδώ είναι η έτοιμη. Αλλά αγαπητοί. Υπέροχη. Υπάρχει και λαχανοτολμάς χωρίς κιμά. Ναι, μπορείς να το κάνεις και ορφανό. Α, μόνο μπορείς να προσθέσεις ναι, ρύζι, μπορείς να προσθέσεις τριμμένο καρότο, μπορείς να προσθέσεις μυρωδικά, τριμμένο κολοκύθι. Για εσάς που δεν θέλετε να φάτε κρέας. Ό,τι αγαπάει ο καθένας. Οι περισσότεροι τον τρώνε με κιμά, λοιπόν, τους λαχανοτολμάδες. Εγώ στο Masterchef τους είχα κάνει σκέτος, χωρίς κιμά. Είχες κάνει και στο Masterchef λαχανοτολμά. Ναι. Ωραία. Να τον κόψω και έναν εδώ να δείτε τι ωραία λοιπόν, που κόβεται. Συνεχίζεις εσύ και τσιγάρισμα. Μόλις συνεχίζουμε το τσιγάρισμα, μόλις είναι έτοιμος ο κιμάς,
Τι ωραία με το χυμό. Αχ, ωραία γέννη. Και έχει τσιγαριστεί. Τον σβήνουμε με το κρασί. Λευκό κρασάκι. Λευκό κρασάκι. Μετά από κανένα τρίλεπτο δηλαδή, ή θέλει περισσότερο. Έτσι. Θέλει λίγο περισσότερο. Ωραία. Ένα δεκάλεπτο περίπου το θέλει. Άρα 10 λεπτά το τσιγαρίζεται. Τώρα εμείς καταλαβαίνετε τώρα ότι είμαστε τηλεόραση. Εγώ το δείχνουμε τώρα λίγο σε πιο γρήγορη βερσιόν. Mm-hmm. Σε αυτή τη φάση περιμένουμε να εξατμιστεί όλο το αλκοόλ, να στεγνώσει δηλαδή τελείως το τηγάνι. Και μόλις συμβεί αυτό, προσθέτουμε το ρύζι μας. Τι ρύζι έχει πάρει, Καρολίνα. Καρολίνα. Το ίδιο με τα γεμιστά δεν είναι αυτό. Το ίδιο με τα γεμιστά. Ωραία. Λοιπόν, προσθέτουμε το ξύσμα, το λεμόνι. Ωραία. Όλο αυτό είναι για τη γέμιση. Έτσι, για τη γέμιση. Με συγχωρείς λίγο. Αλάτι και πιπέρι. Πολύ ωραία. Συμπληρώνουμε. Μυρίζει φανταστικά το συγκεκριμένο τώρα. Τώρα μόλις βάλουμε και τα μυρωδικά θα μυρίσει ακόμα καλύτερα. Ωραία. Η αλάτι γέμιση πιπέρι. Λοιπόν, όταν θα τη βάλουμε θα είναι στεγνή. Θα δείξω τώρα πώς θα είναι. Και στο τέλος το κλείνουμε και προσθέτουμε τα μυρωδικά. Βάζουμε μπόλικα μυρωδικά. Ό,τι αγαπάει ο καθένας. Εγώ άνηθο έχεις βάλει πολύ, ε. Άνηθο. Βασιλικό, μαϊντανός, ταιριάζει σίγουρα, ταιριάζει αυτό ο μαϊντανός. Με τον αγαπά, αλλά ταιριάζει. Δυόσμος, ό,τι θέλει ο καθένας. Μπορεί να, κάποιος να αγαπάει να τα βάλει όλα τα μυρωδικά. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Ακόμα πιο νόστιμο θα γίνει όσα πιο πολλά μυρωδικά βάλουμε. Τα αφήνω στην άκρη λοιπόν τώρα. Ωραία. Και θα δείξουμε το έτοιμο. Γιατί θέλω να δούμε και πώς τυλίγουμε τον άχαλο ντολμά. Αυτό θα δείξουμε τώρα. Ωραία. Το βάζουμε στην άκρη. Πάμε. Μετά από πόση ώρα είναι έτοιμο? Μόλις στεγνώσει και γίνει έτσι. Περίπου για να καταλάβουμε. Θέλουμε περίπου ένα τέταρτο. 15 λεπτάκια. Μάλιστα. Εδώ. Εδώ τώρα. Έχω πάρει μια κατσαρόλα και τους μίσχους που έχω κόψει από το λάχανο, ναι, τους βάζω κάτω στον πάτο της κατσαρόλας. Για να μην κολλήσουν οι λαχανοδολμάδες. Α, το πιασα. Δηλαδή το πάνω-πάνω που έχεις κόψει. Τους μίσχους. Ωραία. Λοιπόν, και παίρνουμε τώρα τα φύλλα και τα κόβουμε. Τους λαχανοδολμάδες μπορούμε να τους κάνουμε πιο μεγάλους, πιο μικρούς, ανάλογα κιόλας τι λάχανο έχουμε. Να σου πω κάτι. Εντάξει, ωραία να είναι μεγάλη, δεν είναι γιουβαρλάκια. Ωραία να είναι έτσι. Ναι, ανάλογα όμως με το φύλλο, έχεις δίκιο. Υπάρχουν κάποια φύλλα τα οποία δεν είναι πολύ μεγάλα. Ναι. Δεν ωραία. Υπάρχει πρόβλημα κανένα. Α, και το κάνει σαν. Να, σαν δεματάκι. Σαν μπαγκετάκι. Ναι, ναι, σωστά. Το βάζουμε λοιπόν στην κατσαρόλα να δείξουμε εδώ. Συνεχίζουμε, θα δείξω άλλο ένα. Μία κουταλιά βάζουμε γέμιση. Να σε ρωτήσω κάτι. Το κόκκινο λάχανο υπάρχει καμιά διαφορά. Είναι πιο σκληρό, είναι πιο νόστιμο. Είναι λίγο πιο σκληρό. Είναι λίγο πιο σκληρό. Ναι, κρατάει λίγο. Άρα εμένα θέλει λίγο περισσότερο βράσιμο ουσιαστικά. Εμένα μ' αρέσει, γιατί μένει λίγο πιο τραγανό. Εμένα το πράσινο δεν μ' αρέσει. Είναι πολύ μαλακό. Δεν μ' αρέσει γενικώς το λάχανο. Okay. Λοιπόν, ωραία, τους τυλίγουμε έτσι. Πάμε να δούμε και το αυγολέμονο. Βεβαίως. Τώρα θα φτιάξουμε και το αυγολέμονο. Τυλίγουμε κι άλλο ένα και γεμίζουμε λοιπόν την κατσαρόλα μας. Και είναι έτοιμη. Βάζουμε τους λαχανοντολμάδες εδώ, κολλητά, έναν δίπλα στον άλλον. Μόλις γεμίσουμε, τους καλύπτουμε με νερό. Ωραία. Να δείξουμε. Ίζωμο λαχανικό ή νεράκι. Ίζωμο λαχανικό. Ωραία. Ή νεράκι. Τους καλύπτουμε. Ρίχνουμε ελαιόλαδο, μυρωδικά. Και να δείξω εδώ, απαραίτητα πρέπει να γίνει αυτό. Θα σκεπάσουμε το φαγητό με ένα πιάτο. Ωραία. Συγγνώμη. Με μικρότερο, ανάλογα τώρα τι, πόσο μεγάλη είναι. Όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι το καπάκι. Θα σκεπάσουμε το φαγητό σίγουρα με ένα πιάτο. Επειδή εγώ είχα άλλη πριν. Εδώ. Γιατί χωρίς καπάκι? Α, για να κουμπίσει μέσα. Για να κουμπίσει και να μην κουνιούνται οι λαχανοδολμάδες και κατανοητό. Να μην διαλυθούν. Όταν έχουμε βάλει και το λάδι και τα μυρωδικά. Έτσι. Έχουμε βάλει το νερό, τους έχουμε σκεπάσει, έχουμε βάλει ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι, τα μυρωδικά. Σκεπάζουμε με ένα πιάτο και τους βάζουμε να βράσουν σε μέτρια φωτιά. Περίπου πόση ώρα? Θέλουνε. Περίπου στα 40 με 45 λεπτά. Τέλεια. Θέλουνε. Λοιπόν, κρατάμε το ζωμό από εκεί, ο οποίος είναι εδώ για να κάνουμε το αυγολέμονο, για να μας βγει η ροζ. Το, γι' αυτό ο ζωμός είναι αυτό εδώ. Αυτό εδώ που βλέπετε είναι ο ζωμός, γι' αυτό είναι λίγο μοβ. Πάμε να κάνουμε τώρα το αυγολέμονο. Για να καταλάβετε, να το δείξω λίγο και στις φίλες που μας παρακολουθούν, αυτό που θα φτιάξουμε τώρα. Να, είναι αυτό εδώ το αυγολέμονο. Αυτό εδώ που έχει βγει η ροζ, το βλέπετε. Αυτό φτιάχνουμε τώρα. Λοιπόν, παίρνουμε μια κατσαρολίτσα και ρίχνουμε το ελαιόλαδο. Πολύ θερμόδες είναι, υπέροχο. Ωραία. Το αλεύρι μας. Την έχεις δυνατά τη φωτιά? Την χρονικά. Έχω. Τώρα εδώ φωτιά. Όχι, πώς πρέπει να την έχουμε? Εγώ το αυγολέμονο το φτιάχνω στο 6. Α, οκ. Okay. Με 3 προς δυνατή. Λοιπόν. Και ξεκινάμε με το αλεύρι.
και το ελαιόλαδο. Πρέπει να προσέχουμε να μην σβολιάσει εκεί. Λοιπόν, αφήνουμε να ψηθεί το ρου, για να μην μυρίζει μετά το αυγολέμονο αλεύρι. Mm-hmm. Και μόλις ψηθεί, συμπληρώνουμε σιγά σιγά το ζωμό από τις λαχανοτολμάδες. Αυτό λοιπόν είναι που έχει κάνει ροζ ουσιαστικά ο ζωμός από τις λαχανοτολμάδες. Προσέξτε, αν το λάχανο που έχετε βάλει είναι το πράσινο, δεν θα έχει αυτό το χρώμα. Θα έχει ένα άλλο πρασινό πω, λογικά. Όχι, θα είναι ανοιχτό χρώμα. Θα είναι ανοιχτό, Εντάξει. Λοιπόν, θα προσθέσουμε εδώ σε λίγο το λεμόνι, στο τέλος τους δύο κρόκους, αλάτι, πιπέρι και μυρωδικά. Το λάδι, δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να το δείξουμε το αρωματικό. Το έχουμε ξαναδείξει όμως το λάδι. Λοιπόν, το έχουμε ξαναδείξει ακριβώς. Είναι η ίδια διαδικασία. Μπορείτε να μπείτε μέσα στο tvopen.gr και θα βρείτε όλες τις συνταγές της Κατερίνας. Υπάρχουν αναλυτικά και είναι και πάρα πολύ ωραίο. Έτσι. Μετά από πόση ώρα είναι έτοιμο? Μετά από 5-10 λεπτά είναι έτοιμο. 5-10 λεπτά. Φανταστικά. Τώρα, ενώ έχετε κάνει την. Λοιπόν, τέλεια. Το κατανοούμε. Όλα υπέροχα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι, ξέρετε τι, αν έχετε απορίες, επειδή είναι φαγητό που θέλει πιο πολύ έτσι ώρα, μπορείτε να μπείτε, σας είπα, στο tvopen.gr και να δείτε τη σημερινή συνταγή της Κατερίνας. Ευχαριστούμε, Κατερινάκη. Αγάπη μου, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.